Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Αν έχει την καλοσύνη, επιβεβαιώστε μου ότι ακούγομαι και φαίνομαι. Και ότι τώρα φαίνομαι... Α, το ίδιο φαίνομαι. Και ένα φως άνοιξα.
Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε? Okay. Τέλεια. Βλέπω στάρουμε και στα group τώρα. Ωραία. Λοιπόν, αν θέλετε, αν παρακολουθείτε live, πληκτρολογήστε τον αριθμό 1. Αν θέλετε επίσης, πληκτρολογήστε από πού παρακολουθείτε. Αν με δείτε να κουνιέμαι περίεργα, μην πληκτρολογήσετε τίποτα, αλλά να σας εξηγήσω γιατί σημαίνει αυτό. Έχω πάθει ένα νευροκαβαλίκευμα και ενώ το κεφάλι μου μπορώ να το κουνήσω έτσι, δεν μπορώ να το κουνήσω από την άλλη. Και ενώ μπορώ να κάνω έτσι, δεν μπορώ να κάνω το άλλο, το προς τα πίσω. Δεν θα χρειαστεί ιδιαίτερα, αλλά θα είμαι λίγο πιο, πώς το λένε, όχι ότι είμαι ποτέ άνετος, αλλά θα είμαι ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, τώρα, είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι θα μιλήσουμε για τον GoPro. Αλλά εκεί που καθόμουν και σκεφτόμουν τι να πούμε για τον GoPro, δεν είμαι άρρωστος, μια χαρά είμαι, με προκαβλή και εγώ. Τι να πούμε για τον GoPro, μετά λέω για τον GoPro θα μιλάμε. Και σκέφτηκα να το κάνω γιατί να γίνεις προ στην OGI. Αλλά θα εκπληρώσω την υπόσχεσή μου, θα πω έτσι 2-3 πράγματα. Αλλά είχα σκεφτεί να βγουν άνθρωποι, να κάνουμε πάνελ κτλ. Λέω άστο να πάμε να πούμε τίποτα πιο ουσιαστικό. Πιο ουσιαστικό, κατά τη γνώμη μου, πιο ουσιαστικό. Λοιπόν, τώρα, θέλετε να πω και τα ονόματα που μπαίνετε. Είναι άπειροι που μπαίνετε, μπράβο. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ πέρα. Με τα σχόλια εγώ έχω μια περίεργη σχέση, τα ζητάω αλλά δεν τα διαβάζω. Άμα πω κάποια στιγμή γράψετε ερωτήσεις θα τη διαβάσω, αλλά κατά τα άλλα χαίρομαι που μπαίνει κόσμος από παντού, από Βουκουρέστη. Τι κάνεις εσύ στο Βουκουρέστη? Λοιπόν, εδώ είναι, πώς το λένε, αν θέλαμε να κάνουμε μη ειλικρινές marketing, έχουμε manager από Ρουμανία, κυρίες και κύριοι, όπως και η Μεύπλας από Ντουμπάι. Λοιπόν, τώρα, οπότε θα πούμε κάποια πράγματα για τον GoPro. Λοιπόν, γιατί πράγματα θα μιλήσουμε σήμερα, γιατί έβγαλε εκεί πέρα μια, πώς το λένε, μια ανακοίνωση και είπαμε ότι θα μιλήσουμε και για 666 ταινίες και, πώς το λένε, κάποιοι φοβήθηκαν γιατί πράγμα, τι πράγμα εννοώ, ξέρω και τα λοιπά. Σας το λέω από τώρα για να μην ανησυχείτε, μιλάω για ερωτικές ταινίες. Γι' αυτό το πράγμα θα μιλήσουμε, αλλά θα μιλήσουμε πολύ λίγο. Λοιπόν, και να ξέρετε και κάτι άλλο, ότι πόσταρα την ανακοίνωση όταν την έγραψα, λέω μπράβο, ξέρω, έχω πολύ ωραία ανακοίνωση, Κωνσταντίνε, μπράβο. Και μετά πω και ότι πόσταρω την ανακοίνωση στα διάφορα group, στο Leaders of Tomorrow που το δικό μου, στο Just Believe, στο Γκαρυπίδη, στον Ξένο, ξέρω εγώ, στον Κουτσούπ κτλ. Και σε άλλους τέλος πάντων, δεν τους λέω όλους τώρα. Και μετά μένει άλλη μια ομάδα και είναι η ομάδα του Στραβουδάκη, του Δημητρακόπουλου και του Αυγερινού. Και λέω τώρα, αυτή η ομάδα δεν είχε αυτή την ανακοίνωση. Και έκανα την πάπια και δεν την πόσταρα. Αλλά είδαμε μεγάλη έκπληξη ότι το πόσταρο Δημητρακόπουλος. Τέλος πάντων, έτσι, φαντάζομαι, το έτσι, θα ήταν με δυσκολία θα το πόσταρε. Φαντάζομαι τώρα, μπορεί να κάνω λάθος. Λοιπόν, τώρα, γιατί πράγμα θα μιλήσουμε σήμερα. Γιατί κάποιος να θέλει να γίνει επαγγελματίας στην OGI, γιατί είμαστε και αν είμαστε η μεγαλύτερη επιχειρηματική ευκαιρία που υπάρχει και μετά θα μιλήσουμε για διάφορους όρους που χρησιμοποιούμε κατά διαστήματα, MLM που δεν το χρησιμοποιούμε ποτέ, αλλά ακούγεται τέλος πάντων, το ξέρουμε σαν έννοια πολλοί από εμάς τέλος πάντων, δικτύωση, δικτυακό marketing, MLM κτλ. Θα μιλήσουμε για το affiliate marketing, για το franchise, την OGI που κολλάει σε όλα αυτά, τι είναι η OGI τέλος πάντων. Και θα κάνω και μια αναλογία για τις ταινίες αυτές και θα πω και άλλα πράγματα που τα είπα μετά. Λοιπόν, τώρα, για τον GoPro έχω ένα σχόλιο να κάνω. Λοιπόν, να σας πω τη φιλοσοφία μου για αυτό το θέμα που ξέρω ότι είναι ίσως να είναι μειοψηφική ή κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω να είναι μειοψηφική όμως για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, τι είναι το GoPro? Όπως έχει πει ο Ροκασιάν, είναι το σεμινάριο που κανονικά δεν θα πρέπει να υπάρχει. Γιατί τι είναι το GoPro? Το GoPro είναι ένα σεμινάριο που γινόταν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Είναι ένα σεμινάριο το οποίο απευθύνεται σε όλους τους δικτυωτές. Σε όλους τους δικτυωτές. Είσαι δικτυωτής, αυτό το σεμινάριο είναι για σένα. Αυτή είναι η λογική. Είναι ένα σεμινάριο που γίνεται από τον Eric Worre και ο οποίος κάνει ένα σεμινάριο τέλος πάντων στο οποίο πηγαίνουν δικτυωτές, MLMers τέλος πάντων, από διαφορετικές εταιρείες και το παρακολουθούν αυτό το σεμινάριο που γίνεται. Τώρα, γιατί λέω ότι θα έπρεπε κανονικά
να μην υπάρχει αυτό το σεμινάριο. Θα σας εξηγήσω. Λοιπόν, πριν σας εξηγήσω όμως, να μιλήσουμε για κάποιες έννοιες. Θέλω λίγο να μιλήσουμε για το MLM, το franchise. Να σας κάνω μια ρητορική, όχι ρητορική ερώτηση, μια ερώτηση που θα θέλω να απαντήσετε για τις ασφάλειες, τον έναν ασφαλιστής κάποιος και για το affiliate marketing και πού κολλάει η OGI σε όλα αυτά. Λοιπόν, ή με τι μοιάζει η OGI από όλα αυτά. Δηλαδή, η OGI είναι MLM, είναι franchise, είναι affiliate marketing. Καλά, ασφάλειες δεν είναι, το ξέρουμε αυτό, αλλά θα σας εξηγήσω γιατί το έβαλα εκεί. Λοιπόν, τώρα, καταρχάς να εξηγήσουμε την πρώτη έννοια, τι είναι το MLM. Να ξέρετε ότι έχω κάνει και μια ομιλία σε ένα συνέδριο πριν κάποια χρόνια, γιατί στην αρχή, όταν είχαμε ξεκινήσει, πολλοί μας μπερδέπαν με MLM. Τώρα, ελάχιστοι υποψήφοι ποτέ δεν θα μας παρεξηγήσουμε MLM, αλλά ένα από τα μεγάλα μας άγχη ήταν να μην, πώς το λένε, ταυτιστούμε ή να μην μας παρεξηγήσουν ή να μην φερθούμε εμείς σαν τους κλασικούς παραδοσιακούς MLMers. Όχι ότι έχω κάτι μαζί τους. Αντιθέτως, θεωρώ ότι πολλοί δικτυωτές είναι πολύ αξιόλογα άτομα και που απλά βάλαν ενέργεια και προσπαθήσαν για πολλά χρόνια σε ένα μοντέλο που τουλάχιστον στην Ελλάδα έφερε τραγικά αποτελέσματα. Αλλά πάμε λίγο να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Λοιπόν, τι είναι το MLM, το κλασικό? Όταν λέμε MLM, είναι multi-level marketing ή network marketing. Ποιος είναι ένας ορισμός, αν πρέπει να το βάλουμε σε μια πρόταση? Είναι ένας εναλλακτικός τρόπος διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών. Οπότε έχουμε ένα προϊόν, ένα σαπούνι ας πούμε. Ποιος είναι ο κλασικός τρόπος, ο mainstream τρόπος να το διακινήσουμε? Ο κατασκευαστής το δίνει στο χονδρέμπορο, ο χονδρέμπορος το δίνει στο λιανέμπορο, στο σούπερ μάρκετ δηλαδή, στο μπακάλικο, ξέρω κάτι τέτοιο, και πάει ο καταναλωτής και το παίρνει. Αυτός ο κλασικός τρόπος διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών. Το MLM είναι ένας εναλλακτικός τρόπος. Και τι λέει ο εναλλακτικός τρόπος αυτού στο MLM? Λέει ότι θα παρακάμψουμε το κλασικό εμπόριο, θα παρακάμψουμε το χονδρέμπορο και το λιανέμπορο και τα προϊόντα θα τα διακινούν οι διανομείς. Οι διανομείς μας, τα έχουμε εμείς διανομείς, θα διακινούν αυτά τα προϊόντα. Οι διανομείς μας θα αγοράζουν τα προϊόντα σε τιμή αντιπροσώπου, πρακτικά οι χονδρικοί δηλαδή είναι αυτοί, και θα τα πουλάνε οι λιανικοί. Αλλά δεν θα γίνεται αυτό μέσα από καταστήματα, θα γίνεται μέσα από τους διανομείς μας. Τώρα, γιατί λέω ότι κατά τη γνώμη μου παράλογο να υπάρχει ένα σεμινάριο για τους δικτυωτές? Γιατί κατά αναλογία, αν δεχτούμε που έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα, δηλαδή το λένε αυτό και έτσι είναι, ότι το MLM είναι ένας εναλλακτικός τρόπος διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών, είναι κάτι σαν το χονδρικό εμπόριο ή το λιανικό εμπόριο. Δηλαδή υπάρχει το λιανικό εμπόριο, υπάρχει το χονδρικό εμπόριο, υπάρχουν τα e-shop που είναι ένας, ας πούμε, σχετικά ένας λίγο διαφορετικός τρόπος τέλος πάντων, με ερωτηματικό αν είναι τελείως διαφορετικός, και υπάρχει και το δικτυακό marketing ή το MLM. Ωραία. Γιατί είναι παράλογο να υπάρχει σεμινάριο δικτυωτών? Για τον ίδιο λόγο που δεν υπάρχει σεμινάριο λιανεμπόρων ή σεμινάριο χοντρεμπόρων. Τι εννοώ με αυτά τα λόγια? Ότι λιανέμπορος είναι ένας περιπτεράς. Λιανέμπορος είναι ένας ανθοπόλης. Λιανέμπορος είναι στην Αμερική που είναι νόμιμο κάποιος που έχει μαγαζί που πουλάει όπλα. Στην Αμερική πολλούνται νόμιμα τα όπλα. Είναι και αυτός λιανέμπορος. Ο ιδιοκτήτης ενός σούπερ μάρκετ είναι λιανέμπορος. Ο τύπος που έχει οποιοδήποτε κατάστημα που πουλάει σε καταναλωτές είναι λιανέμπορος. Γιατί δεν υπάρχει ένα σεμινάριο για όλους αυτούς? Γιατί παρόλο που είναι όλοι λιανέμποροι ή αντίστοιχα θα μπορούσαν να είναι χονδρέμποροι, ο ένας είναι χονδρέμπορος σαπουνιών, ο άλλος χονδρέμπορος παπουτσιών, ο άλλος χονδρέμπορος λουλουδιών κ.ο.κ., δεν θα κάναν ποτέ ένα σεμινάριο όλοι αυτοί μαζί. Γιατί υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ τους. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ τους. Άλλα πράγματα θέλει να μάθει ο περιπτεράς ή κάποιος που έχει ένα συνοικιακό μαγαζί. Άλλα πράγματα αυτός που έχει ένα e-shop και είναι λιανέμπορος μέσω του e-shop. Άλλα πράγματα κάποιος που έχει αλυσίδα με 70 σούπερ μάρκετ. Οπότε δεν γίνεται ένα σεμινάριο για όλους αυτούς, γιατί είναι πολύ διαφορετικό. Το ίδιο και τους χοντρεμπόρους. Το ίδιο θα έπρεπε να συμβαίνει για τους δικτυωτές. Αλλά όχι, δεν συμβαίνει για τους δικτυωτές. Για τους δικτυωτές δεν συμβαίνει σχεδόν ποτέ αυτό που πρέπει να συμβαίνει. Στους δικτυωτές τα πήρανε όλα μαζί, γιατί αυτός που φτιάχνει το σεμινάριο κάνει πολύ καλά, γιατί θέλει να πουλήσει εισιτήρια και σου λέει να αποκλείσω κάποιον, δεν θα πουλήσω όσα εισιτήρια μπορώ. Οπότε σου λέει όλοι μέσα και είναι ο ένας που πουλάει σαπούνια, ο άλλος που πουλάει φίλτρα νερού, ο άλλος που πουλάει νομικές υπηρεσίες, ό,τι να είναι, και φτιάχνετε ένα σεμινάριο. Αυτό λέω
Για αυτό εννοώ ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει. Να ανοίξω μια παρένθεση εδώ πέρα και να πω ότι πολλά πράγματα που λέγονται σε αυτό το σεμινάριο είναι ενδιαφέροντα. Γιατί είναι ενδιαφέροντα? Γιατί είναι κάποιος που έχει πετύχει στα φίλτρα νερού και είναι ο άλλος που έχει πετύχει στη σκόνη αδυνατίσματος. Και παρόλο που φαίνεται πολύ έντονα ότι okay, τώρα αυτός τι πλάνο έχει αυτός, τι εγγραφή έχει αυτός, δηλαδή δεν καταλαβαίνεις, δημιουργούνται πάρα πολλά κενά κουτάκια. Επειδή είναι ένας άνθρωπος που έχει πετύχει πράγματα, θα μπει και κάτι χρήσιμο. Αλλά είναι πολύ έντονο, κατά τη γνώμη μου, άμα έχεις εντρυφήσει λίγο στην επιχείρηση, είναι πολύ έντονο το ότι, ότι αυτό το πράγμα είναι ένα Frankenstein πράγμα, στο οποίο τελείως διαφορετικοί άνθρωποι, όχι διαφορετικοί άνθρωποι, με διαφορετικές επιχειρήσεις. Γιατί και στο δικό μας σεμινάριο, ας πούμε, στο συνέδριο, είναι διαφορετικοί άνθρωποι, αλλά μιλάνε για το ίδιο πράγμα. Εκεί πέρα και είναι διαφορετικοί και μιλάνε για άλλο πράγμα. Έτσι, αυτό είναι που, γιατί είδα και αυτό, κάθε χρόνο, να ξέρετε, βλέπω λίγο GoPro. Και τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα, ένα γνωστό ανέκδοτο που μόλις σκέφτηκα. Γύρισε η Βίλη τώρα με τα παιδιά από το Μέγαρο Μουσικής. Είχαν πάει να δουν το Μεσσία. Τα Χριστουγεννιάτικα Βάλς. Συγγνώμη. Λοιπόν, το Μεσσία πού θα πάτε? Καλά, άλλη ώρα. Την άλλη εβδομάδα το Μεσσία, εντάξει. Λοιπόν, γνωστό ανέκδοτο που μόλις σκέφτηκα. Ένας ιδιοκτήτης σούπερ μάρκετ, ένας ιδιοκτήτης ανθοπολίου και ένας ιδιοκτήτης sex shop μπαίνουν μέσα σε σεμινάριο. Μπαίνουν μέσα σε ένα σεμινάριο. Τι σεμινάριο είναι αυτό? Είναι σεμινάριο MLM, γιατί κανένας άλλος δεν θα φτιάχνει σεμινάριο για τόσο διαφορετικά επαγγέλματα. Δικό μου χιούμορ είναι αυτό, μόνος μου γελάω, το ξέρω. Indulge me. Λοιπόν, οπότε έχεις μια εταιρεία MLM που πουλάει σαπούνια, η άλλη σκόνη αθυνατίσματος, η άλλη πουλάει λάδι ψαριού. Το οποίο, όταν λέω λάδι ψαριού, είναι τραγική διαδικασία. Αλλά έχει ωμέγα 3 αυτό. Όλα λοιπόν αυτά, όλες αυτές οι εταιρείες έχουν προϊόντα πολύ ωραία κτλ. Λοιπόν, ωραία. Μη μου δίνετε θάρρος, γιατί θα πω κι άλλα τέτοια. Λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα τώρα με το δικτυακό μάρκετινγκ γενικά? Θα ακούσετε πολλές φορές έναν υποψήφιο να λέει, ας πούμε, η γνώμη μου για το MLM είναι μπλα 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 μπλα. Ή έχω κακή γνώμη για το MLM, έχω κακή γνώμη για το δικτυακό marketing. Και αυτό είναι κάτι που είναι τελείως παράλογο να συμβαίνει. Με την ίδια λογική που κανένας... η Ευανθία, να σου ασχοληθώ. Ρε, σταμάτα, αφήστε με τώρα. Δηλαδή, αφήστε με να γιάσω. Προσπαθώ, δεν προσπαθώ και πολύ, αν με βάζετε και σε πειρασμό. Λοιπόν... οπότε κανένας δεν θα έλεγε η άποψή μου για τους χονδρέμπορους είναι, η άποψή μου για τους λιανέμπορους είναι, το λιανικό εμπόριο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Για ποιον μιλάς? Τι θα του λέγαμε? Για το φαρμακοποιό? Για τα μεγάλα καταστήματα? Για αυτούς που πουλάνε πράγματα σε πανηγύρια? Γιατί όλοι αυτοί είναι λιανέμποροι. Οπότε αυτό το γενικό πράγμα δεν έχει εφαρμογή πουθενά. Δεν θα πρέπει να έχει ούτε στη δικτύωση. Γιατί είναι τελείως διαφορετικές εταιρείες, με τελείως διαφορετικά προϊόντα, τελείως διαφορετικά οικονομικά συστήματα και ούτω καθεξής. Ποιος είναι ο λόγος που το βάζουν το MLM όλο μαζί? Ο λόγος που βάζουν το MLM μαζί είναι εξαιτίας κοινών ελαττωμάτων που υπάρχουν στον τρόπο λειτουργίας και στον τρόπο συμπεριφοράς. Δηλαδή, όταν κάποιος λέει «έχω κακή γνώμη για το MLM», ποτέ δεν μιλάει για το σύστημα. Ποτέ δεν μιλάει για το οικονομικό μοντέλο, το οποίο παρεπτόντως το σύστημα της δικτύωσης σαν σύστημα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σύστημα. Όπως όλα τα συστήματα, αν τα δεις σκέτα, είναι πολύ ωραία συστήματα. Δηλαδή και το λιανικό εμπόριο είναι ωραίο και το χονδρικό εμπόριο, όλα ωραία είναι. Έχουν ένα μοντέλο εκεί πέρα, μπράβο τους. Okay. Τι είναι αυτό που μας εκνευρίζει στη δικτύωση? Τα κοινά ελαττώματα, ο τρόπος συμπεριφοράς και ο τρόπος λειτουργίας. Το βρεβλαμένο σε μένα πηγαίνει. Α, okay, εντάξει. Άμα είναι στην ΕΦΑ, εντάξει. Λοιπόν, και ποια είναι η κοινή συμπεριφορά? Είναι καταρχάς ένα κοινό στοιχείο που έχουν όλοι αυτοί, είναι ότι το κοινό χαρακτηριστικό τους, επειδή είναι εναλλακτικός τρόπος διανομής προϊόντων και υπηρεσιών, είναι ότι ζητάνε από τον κόσμο, από τον καταναλωτή, να αλλάξει αγοραστικές συνήθειες. Αυτό είναι το κοινό χαρακτηριστικό. Και μετά στη συμπεριφορά υπάρχει ανηλικρίνεια, η οποία είναι υπό τη σκέπη του fake it till you make it. Δηλαδή, να το παίζεις ότι είσαι κάτι ενώ δεν είσαι. Αν θυμάστε σε ένα συνέδριο προηγούμενο, ο Στάσος Καρυπίδης
είχε στυλιτεύσει το ότι κάποιοι, ας πούμε, παίρναν, είχαν νοικιάσει μια Ferrari και βγάζαν φωτογραφίες, ενώ στην πραγματικότητα οδηγούν Yugo. Παράδειγμα είναι αυτό, δεν λέω ότι οδηγούν Yugo, αλλά κατά, ότι να προβάλλω μια εικόνα που δεν είναι αληθινή. Αυτό είναι μια, πώς το λένε, μια πρακτική που είναι, που τον άλλον θα τον εκνευρίσει, να το πούμε έτσι. Ακόμα και αν έχει καλό προϊόν, καλή υπηρεσία κτλ. Σαν τακτική, ο άλλος νιώθει αρνητικά απέναντί σου. Το ότι κάθε εταιρεία έχει το προϊόν της, το οποίο είναι θαυματουργό, δεν ξέρω αν έχετε μιλήσει, τι πουλάει ο άλλος, ξέρω εγώ, το γάλα της γαϊδούρας, το απόσταγμα αφικιού, το δάκρυ του δράκου, όλα αυτά. Είναι, και ξαφνικά είναι προϊόντα που χωρίς αυτά δεν αντέχεις. Είχα κάνει πρόσφατα, πριν κάποιους μήνες τέλος πάντων, είχαμε συναντηθεί με έναν συνεργάτη μου τέλος πάντων, με έναν πολύ συμπαθητικό τύπο από μια εταιρεία που είχε λάδι ψαριού, γι' αυτό μου έλεγε το λάδι ψαριού. Και μου έλεγε λοιπόν τέλος πάντων αυτός για το ωμέγα 3, πόσο χρήσιμο είναι το ωμέγα 3 κτλ. Για καλή μου τύχη, εμένα τι γίνεται. Πρώτον, η γυναίκα μου είναι γιατρός και δεύτερον, έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στη διατροφολογία. Οπότε πήγα, τη ρώτησα, ποια είναι η γνώμη για το ωμέγα 3, μου λέει πολύ χρήσιμο. Τη λέει, ωραία, άρα χρειαζόμαστε λάδι ψαριού. Μου λέει, υπάρχει σε λάδι ψαριού, αλλά σε λάδι ψαριού έχει και βαρέα μέταλλα. Δεν μας το πάρει αυτό. Και είναι πολύ εύκολο να το πάρει στο ωμέγα 3 πολυναρόσπορο. Τι μου ψάχνει, μου, πολυναρόσπορο. Μια κουτέλα σούπα. Την οποία η Βίλη βάζει σε όλη την οικογένεια. Όταν τρώνε τη γανίτσα και δεν έχει σημασία αυτό τώρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, αλλά γενικά είναι ότι δεν θα πούμε για το ωμέγα 3, θα πούμε για το δικό μας λάδι ψαριού, ας πούμε. Ή για το δικό μας γανόδερμα. Ή τον καφέ. Έχουμε καφέ, ένα κλασικό, ξέρω εγώ. Καφέ με γανόδερμα. Γανόδερμα έχει και το σούπερ μάρκετ. Ξέρω εγώ, δεν θα πάμε να πάρουμε γανόδερμα. Έχουμε. Καταλαβαίνετε τέλος πάντων. Είναι ότι. Και το πρόβλημα ποιο είναι. Ότι υπάρχουν και κάποια προϊόντα, ειδικά όταν έχουν να κάνουν με την υγεία και με την υγεία κυρίως όταν έχουν να κάνουν, τα οποία για να τα πουλήσει ο άλλος χρειάζεται μια εξειδίκευση και μια υπευθυνότητα. Αν ο άλλος δεν έχει ούτε υπευθυνότητα, ούτε εξειδίκευση, γίνονται κάποια τραγικά πράγματα. Συγκεκριμένα μια φράση που μου έχει μείνει από πριν την OGI, από το 2012, που τότε είχα εργαλεία για διεκδικητές. Ήμουν σε μια εταιρεία που είχε κάποια εργαλεία για διεκδικητές. Και είχα μιλήσει με κάποιον που μου έλεγε πόσο καλή είναι η εταιρεία του. Δεν θα πω τώρα ποια εταιρεία είναι ή τι προϊόντα είχε. Και μου λέει αυτός ότι αυτά τα προϊόντα είναι πολύ καλά για την υγεία. Πάντα είναι καλά για την υγεία, αλλά δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη μελέτη, κάποιο ιατρικό συνέδριο. Είναι γενικά καλά και βοηθάνε. Και αυτός για το ωμέγα 3 που είχα συναντήσει μου έλεγε, η γυναίκα μου την πόναγε το πόδι μου και σταμάτησε να τη πονάει το πόδι. Ο άλλος, ξέρω εγώ, είχε στο μάτι κάτι, του πέρασε το μάτι. Γενικά βοηθάνε. Γενικά και αόριστα, αυτό το πώς το λένε, που άμα έχεις, άμα είσαι άνθρωπος που τα μετράει λίγο ή τα βάζει κάτω, ας πούμε, είναι ενοχλητικό αυτό, γιατί θέλεις, πώς το λένε, κάτι συγκεκριμένο τέλος πάντων. Αλλά τι μου λέει αυτός ο τύπος λοιπόν, ότι αυτά τα προϊόντα βοηθάνε πάρα πολύ, βοηθάνε εδώ, βοηθάνε εκεί και βοηθάνε πάρα πολύ τους καρκινοπαθείς. Που εκεί εγώ θέλω να πάρω καραμπίνα να του ρίξω, ας πούμε, μεταφορικά. Και μου λέει, εκεί είναι να έχεις ένα καρκινοπαθή, ας σου κάνει αυτός 250-300 ευρώ τζίρο το μήνα. Το οποίο, αν το σκεφτείτε αυτό, είναι από τα χειρότερα πράγματα που μπορεί να πει κάποιος, από τα χειρότερα πράγματα. Είναι συχαμένος, δηλαδή, αν πουλάς βιταμίνες, πιο συχαμένος δεν μπορείς να γίνεις από αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτοί που πουλάνε ναρκωτικά είναι ακόμα πιο συχαμένοι γιατί καταστρέφουν, αλλά αν πουλάς βιταμίνες ή καφέ, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο, είσαι στον πάτο που μπορείς να πας, ας πούμε. Okay. Και γενικά παίζει πολύ αυτό το hype για το προϊόν, ότι τι πρόβλημα έχεις, θα στο φτιάξουμε. Αυτό σου λείπει. Αυτό που πουλάω εγώ σου λείπει, ας πούμε. Τι έχω σπουδάσει, σοβατζής. Δεν έχω σπουδάσει, σοβατζής. Αλλά πήγα σε ένα σεμινάριο, ήταν εκεί ένας γιατρός και μου τα είπε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, πάνω κάτω, οπότε που θέλω να καταλήξω ότι αυτός ο χώρος της δικτύωσης, του MLM, του δικτυακού marketing, ενώ σαν χώρο, ενώ σαν μοντέλο, είναι ένα πολύ ωραίο μοντέλο, με τους ότι ένας αντιπρόσωπος μπορεί να λειτουργεί σαν αντιπρόσωπος και είναι όλα τέλεια και μια χαρά, για κάποιο λόγο, εδώ και πολλές δεκαετίες όμως, αυτό δεν είναι κάτι που αλλάζει τώρα, έχει λειτουργήσει
σε κάποιες περιπτώσεις με πολύ άσχημο τρόπο. Και του έχει βγει το όνομα. Και κάνουν τώρα και όλοι μαζί σεμινάριο και δεν προσπαθούν, πώς το λένε, μάλλον όχι, οι μεγάλες εταιρείες προσπαθούν πολύ έντονα να μην μπαίνουν στον ίδιο κουβά και να βάλουν κανόνες κτλ. Και να λειτουργήσουν αυτόνομα, τέλος πάντων. Αυτός είναι ένας βασικός λόγος που με ενοχλεί αυτό το συνέδριο, ας πούμε. Λοιπόν, τώρα, για το MLM, αν σας ρωτήσω λοιπόν τι είναι MLM, θα μου γράψετε εσείς κάποια πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε ένα ερώτημα, γιατί δεν είναι η OGI MLM. Μπορώ να σας πω εγώ ένα τυπικό ορισμό, ξέρω, να σας φέρω διάφορα επιχειρήματα που να σας φέρω. Ένα είναι, ας πούμε, ότι δεν είμαστε εναλλακτικός τρόπος διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών. Ότι μια εταιρεία δικτύωσης, ότι ο διανομέας έχει ανταγωνιστή του το μαγαζί που πουλάει βιταμίνες. Δηλαδή κάποιος, αν είναι σε ένα MLM με βιταμίνες, είναι ανταγωνιστής του το φαρμακείο ή το σούπερ μάρκετ που πουλάει βιταμίνες. Ή άμα έχει, ξέρω εγώ, καφέ, είναι ανταγωνιστής αυτού που πουλάει καφέ. Ή άμα έχει σαπούνι, είναι ανταγωνιστής του σούπερ μάρκετ ή τοπική παραγωγή κτλ. Σε εμάς δεν είναι έτσι. Εμείς είμαστε καθαρά mainstream τρόπος. Εμείς πηγαίνουμε, εμείς ενισχύουμε το, καθαρά το κομμάτι το κλασικό. Δεν υπάρχει μια άλλη διαφορά είναι ότι δεν υπάρχει αλλαγή αγοραστικών συνηθιών. Ότι άλλος αγοράζει αυτό που αγόραζε, απλά το αγοράζει οικονομικότερα. Και ούτω καθεξής. Αλλά για το MLM, το ποια είναι η διαφορά και ποια δεν είναι η διαφορά, γιατί μετά πηγαίνει ότι αν πουλάω φίλτρα νερού, είμαι εδώ, χάθηκα, τι γίνεται. Ακούγομαι, έτσι. Ωραία, οκ. Λοιπόν, είχαν ρωτήσει κάποιον ποια είναι η διαφορά των ταινιών πορνό και των αυτών των που καλλιτεχνικά δεν έχουν αξία, ας πούμε, τέλος πάντων, και μιας ταινίας ερωτικής που έχει μεγάλη αξία. Και ο ορισμός, το έχω ξαναπεί αυτό, ο ορισμός του να δώσεις μια ταινία πορνό, τι είναι πορνό και τι δεν είναι και τι είναι τέχνη, είναι πολύ δύσκολη. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι είναι το γυμνό, γιατί και η Αφροδίτη της Μήλου είναι γυμνή. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι το να υπάρχουν πάνω από ένα άτομα, γιατί ένα σωρό ζωγραφιές, ξέρω εγώ, ή έργα τέχνης που απεικονίζουν πράξεις, τα θεωρούμε, πώς το λένε, σπουδαία έργα τέχνης. Και ένας τύπος που δεν θυμάμαι ποιος είναι, αυτό που είχε πει είναι ότι δεν μπορώ να σου εξηγήσω τι είναι, αλλά καταλαβαίνεις όταν το βλέπεις. Και με το MLM είναι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Παραδείγματος χάρη, ποτέ δεν θα λέγαμε οι ασφαλιστές, ένας ασφαλιστής, εκεί κολλάει η ασφάλιση που λέγα πριν, ένας ασφαλιστής κάνει ο ίδιος πωλήσεις, συμβολέων κτλ. Και έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει από κάτω τους ασφαλιστές. Που και αυτοί να δημιουργήσουν από κάτω τους ασφαλιστές και ούτω καθεξής. Έχει αυτή τη δυνατότητα. Ποτέ δεν θα διανόμασταν ένα ασφαλιστή να τον πούμε ότι κάνει MLM. Με την ίδια λογική, ενώ έχει κοινά χαρακτηριστικά. Οπότε με την ίδια λογική και το δικό μας μοντέλο έχει κοινά χαρακτηριστικά, τη δημιουργία συνεργατών και ως εκ τούτου τις πολυπίπεδες προμήθειες, αλλά σαν τρόπος λειτουργίας είμαστε τελείως διαφορετικοί. Ή τέλος πάντων, ευελπιστούμε ή ελπίζω να είμαστε τελείως διαφορετικοί. Λοιπόν, οπότε, γιατί ο GI δεν είναι MLM, νούμερο ένα, ίσως το σημαντικότερο, τρόπος δουλειάς και συμπεριφοράς, που αυτό είναι μια μάχη που συνέχεια πρέπει να προσπαθούμε και να κερδίζουμε, γιατί για να είμαι ειλικρινής, υπάρχουν συνεργάτες μας, οι οποίοι κατά διαστήματα έχουν φερθεί, γιατί είμαστε πολλοί και δεν είμαστε τέλειοι, με τρόπο ο οποίος δεν ήταν σωστός ή ήταν σλίζι και κάνουμε εκεί πολύ μεγάλη προσπάθεια αυτό να το σταματήσουμε, να μην επεκταθεί κτλ. Αλλά θεωρώ ότι στο 99% των περιπτώσεων
φερόμαστε πολύ σωστά επαγγελματικά κτλ. Νούμερο 2, ότι δεν υπάρχει αλλαγή αγοραστικών συνηθειών. Δεν ζητάμε από κανένα να σταματήσει να αγοράζει αυτό που αγόραζε και να αγοράσει κάτι καινούργιο. Αυτό που κάνουμε δεν είναι εναλλακτικό, είναι mainstream. Είναι mainstream. Δεν υπάρχει διανομέας και δεν παρακάμπτεται τίποτα. Ως εκ τούτου δεν ανταγωνιζόμαστε τον τοπικό χονδρέμπορο, τον τοπικό λιανέμπορο. Αντιθέτως, συνεργαζόμαστε μαζί τους. Που αυτή είναι μια τεράστια διαφορά, γιατί όταν έρχεται μια Αμερικάνικη εταιρεία, μια Γερμανική εταιρεία ή μια Σουηδική εταιρεία ή μια οποιαδήποτε εταιρεία τέλος πάντων και φέρνει τα προϊόντα της, αυτά ουσιαστικά είναι ο διανομές, εκεί λειτουργεί ανταγωνιστικά στον εγχώριο παραγωγό, λιανέμπορο, χονδρέμπορο κ.ο.κ. Δεν υπάρχει διαφορά χονδρικής λιανικής. Δεν μπορώ εγώ να πάρω μια κάρτα 25 ευρώ για να την πουλήσω 35 ευρώ. Δεν έχω αυτή τη δυνατότητα. Δεν είναι κάτι που μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν το παίρνω εγώ 20 και το πουλάω 28. Κάνει για όλους 28 η συνδρομή. Το μεσαίο πακέτο κάνει για όλους 450. Το μεγάλο κάνει για όλους 1000. Και πληρωνόμαστε με προμήθειες. Αν από όλα αυτά, σαν μοντέλο, σαν μαθηματικό μοντέλο, ας πούμε, έπρεπε να συγκριθούμε με το franchise, με τη δικτύωση κτλ. Το πιο κοντινό μοντέλο σε εμάς είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει. Δεν λέω τώρα καλά λόγια για τις ασφάλειες. Θεωρώ ότι ποτέ δεν θα μπορούσε να γίνω ασφαλιστής. Εγώ δεν έχει σημασία αυτό. Αλλά πολύ πιο πολύ μοιάζουμε με τις ασφάλειες παρά με τη δικτύωση στο πώς λειτουργούμε και στις δυνατότητες που έχουμε κτλ. Οπότε τι με ενοχλεί τον GoPro? Δεν πάω να δω κανένα σεμινάριο ασφαλιών. Αυτό να πάω να δω αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ωραία. Πάμε τώρα παρακάτω. Ωραία. Άρα τη λογική έχει να σημειώσει το χεμάς και τον MLM σαπουνιών. Τώρα, οπότε από το κοινά στοιχεία που έχουμε με το MLM έχουμε φυσικά δημιουργία συνεργατών, πολυεπίπεδες αμοιβές. Με το franchise, τι σχέση έχουμε? Γιατί έχουμε διαφορές με το franchise. Δηλαδή, στο franchise τι γίνεται? Υπάρχει η μαμά εταιρεία, δημιουργείται από καταστήματα, αλλά τα υποκαταστήματα δεν μπορούν να δημιουργήσουν άλλα υποκαταστήματα. Αυτή είναι μια διαφορά, ότι λειτουργεί μόνο επίπεδα, δεν δημιουργεί πολυεπίπεδα. Αλλά τι φιλοδοξούμε να κάνουμε, να πάρουμε από το franchise? Αυτό που φιλοδοξούμε να πάρουμε από το franchise είναι το σύστημα. Ότι όταν κάποιος ξεκινάει μια επιχείρηση franchise, τι είναι αυτό που έχει και που δεν έχει σε μια κλασική επιχείρηση? Ξεκάθαρες οδηγίες χρήσης. Έρχεται ένα manual. Θα κάνεις αυτό στο ξεκίνημα, θα κάνεις αυτό εκεί, σε αυτή την περίπτωση εκείνο, στην άλλη περίπτωση εκείνο και ούτω καθεξής. Υπάρχει ένα ξεκάθαρο σύστημα. Και αυτό που εμείς προσπαθούμε να κάνουμε και σίγουρα τώρα το 2022 το κάνουμε απείρως καλύτερα από ό,τι κάναμε το 2014 και το 2015, είναι ότι υπάρχει ένα ξεκάθαρο σύστημα με προβλέψιμα αποτελέσματα που μπορεί να το πάρει κάποιος, να το χρησιμοποιήσει, να το εφαρμόσει και να φέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και προφανώς υπάρχει και το affiliate marketing, το οποίο ξέρουμε όλοι τι είναι το affiliate marketing τώρα. Τυπικά το μοντέλο μας είναι affiliate marketing. Τυπικά είναι πολυεπίπεδο affiliate marketing. Στο οποίο συστήνεις κάτι, κερδίζεις μια προμήθεια και ούτω καθεξής. Λοιπόν, τώρα πότε, για ποιο λόγο δεν λέμε ότι είναι οι ασφάλειες affiliate marketing ή οι ασφάλειες δικτύωση? Ή για ποιο λόγο δεν λέμε ότι το booking, ξέρω εγώ, κάνει, αφού έχει τα link, ότι κάνει, ξέρω εγώ, ό,τι να είναι. Πώς ένας χώρος ο οποίος μοιάζει με έναν άλλον αλλάζει όνομα? Η κεντρική ιδέα είναι ότι, και η κεντρική ιδέα για αυτό που κάνουμε εμείς τέλος πάντων, είναι ότι η OGI και αυτό που κάνουμε εμείς είναι αρκετά διαφορετικό για να είναι μια κατηγορία μόνο του. Οπότε εμείς δεν είναι, πώς το λένε, δεν, ο σωστός τρόπος να το δούμε κατά τη γνώμη μου δεν έχει να κάνει με το «και αν δεν είμαστε δικτυωτές, τι είμαστε? Είμαστε affiliate marketers». «Α, ωραία, είμαστε affiliate marketers». Σαν το booking δηλαδή. Δεν είμαστε ακριβώς σαν το booking. Είναι ότι αυτό που κάνουμε εμείς είναι ένα μοντέλο το οποίο έχει κάποιες ομοιότητες με άλλα μοντέλα προφανώς, όπως όλα έχουν ομοιότητες μεταξύ τους, αλλά έχει και αρκετά μεγάλες διαφορές ώστε να είναι μια ξεχωριστή κατηγορία. Και θεωρώ ότι στη συνέχεια αυτό θα το αποδείξω. Και αυτό θα κάνω από εδώ και πέρα. Θα αποδείξω ότι είμαστε μια ξεχωριστή κατηγορία. Λοιπόν, θα το πάμε με τον εξής τρόπο. Γιατί να γίνω επαγγελματίας στην OGI, που ήταν το αρχικό του το GoPro?
Αν κάποιος, ας πούμε ότι κάποιος λοιπόν είναι πρώτη φορά εδώ πέρα, α, παρεπτόντως, αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε share αυτό το live. Γιατί τώρα θα μιλήσω σε ένα τελείως καινούριο. Δηλαδή, ιδανικά θα τα ακούει κάποιος που δεν έχει ξανακούσει ποτέ τίποτα και να του κάνω κάποιες ρητορικές ερωτήσεις. Λοιπόν, αλλά και εσείς που έχετε ξανακούσει, τέλος πάντων, θα απαντάτε τις ίδιες ερωτήσεις. Λοιπόν, κάποιος τώρα, αρχικά, θα γίνουμε επαγγελματίες κάπου. Τι θα πει να γίνω επαγγελματία στην OGI, να γίνω καλός στην OGI. Αρχικά, το πρώτο πράγμα που πρέπει να απαντήσει κάποιος είναι αν θέλει να έχει οικονομική άνεση ή δεν θέλει. Δηλαδή, αναγνωρίζουμε τη σημασία του να κερδίζουμε άνω του μέσου όρου χρήματα. Γιατί κάποιος μπορεί να πει, να την έχει δει, ξέρω εγώ, παιδί των λουλουδιών, παιδί της φύσης, τα χρήματα είναι μια ιδέα, είναι χαρτάκια κτλ. Θα ζω σε μια σπηλιά. Ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού είναι έτσι, σεβαστή επιλογή τους. Θεωρώ ότι η συντριπτική πλειοψηφία αναγνωρίζει τη σημασία, ειδικά αν έχεις ευθύνες και παιδιά κτλ. Για να καταλαβαίνεις ότι θα κάνεις κάποια στιγμή στο μέλλον, τέλος πάντων, ότι είναι σημαντικό να έχουμε οικονομική άνεση. Όχι να είσαι δισεκατομμυριούχος, δεν και καλά, αλλά να έχεις μια οικονομική άνεση που ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι δεν έχει. Οπότε θέλουμε οικονομική άνεση, σημαντική οικονομική άνεση. Θέλουμε οικονομική άνεση. Άρα πρέπει να βγάλουμε χρήματα. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. Πώς θα βγάλω τα χρήματα? Δύο τρόπους έχουμε για να βγάλουμε χρήματα. Ή θα είμαι υπάλληλος, ή θα δημιουργήσω, θα αποκτήσω, θα κληρονομήσω κάτι δικό μου. Ή θα δουλεύω για κάποιον άλλον, ή θα κάνω κάτι δικό μου. Το δικό μου μπορεί να είναι με αυτοαπασχολούμενος, να έχω επιχείρηση, να κληρονομήσω σπίτια και να τα νοικιάζω, ξέρω εγώ κτλ. Άρα, ή θα είμαι υπάλληλος ή θα αποκτήσω κάτι δικό μου. Το να είσαι υπάλληλος ή να είσαι αυτοαπασχολούμενος επιχειρηματίας κτλ. Έχει θετικά και αρνητικά. Τα θετικά του υπαλλήλου έχουν να κάνουν με την ασφάλεια. Με το ότι ο υπάλληλος πρακτικά δεν θα μπει ποτέ μέσα. Ότι το worst case scenario είναι να χάσει τη δουλειά του. Που είναι άσχημο, αλλά δεν είναι όσο άσχημο είναι το worst case scenario ενός επιχειρηματία, που είναι να χάσει, να μπει μέσα, να χρωστάει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, εκατομμύρια, είναι μεγάλη επένδυση κτλ. Αν εξαιρέσουμε το κομμάτι της, για τον υπάλληλο, το κομμάτι της ευθύνης, το κομμάτι του να χρεωθεί, μετά υπάρχει το κομμάτι της ευθύνης. Ότι έχει πολύ λιγότερες ευθύνες ένας υπάλληλος από ένα κλασικό αυτοαπασχολούμενο επιχειρηματία. Όλα τα άλλα, αν τα δούμε, κερδίζει ο αυτοαπασχολούμενος και ο επιχειρηματίας. Ο υπάλληλος έχει ταβάνι, ο επιχειρηματίας δεν έχει ταβάνι. Ο ένας είναι αφεντικό κάποιου άλλου, ο άλλος είναι αφεντικό του αυτού του. Ο ένας κανονίζει κάποιος άλλος τη ζωή του, ο άλλος κανονίζει ο ίδιος τη ζωή του και ούτω καθεξής. Είναι ξεκάθαρο ότι αν θέλουμε above average αποτελέσματα, ποια επιλογή πρέπει να κάνουμε, μπορείτε να γράψετε στα σχόλια αν θέλετε, και είναι αυτονόητο αυτό. Αν θέλουμε above average επιλογή, δεν μπορούμε να κάνουμε την επιλογή που κάνουν όλοι. Δηλαδή, δεν μπορεί να θες above average αποτελέσματα και να μπει σε μια εταιρεία με άλλους χίλιους υπαλλήλους και να περιμένεις ότι θα έχεις above average. Δεν θα έχεις above average, θα έχεις τα ίδια με αυτά. Όπως λέει και ένας φίλος μου, ο Αλέξανδρος, για να κάνεις το. Η Οδυσσέας το λέει αυτό, δεν θυμάμαι. Για να ζήσεις τη ζωή που το 1% ζει, πρέπει να κάνεις αυτά που το 99% δεν κάνουν. Κάτι τέτοιο είναι. Δεν ξέρω, το έχω ακούσει μόνο 1 εκατομμύριο φορές και δεν το έχω μάθει ακόμα. Λοιπόν, οπότε, ο αυτοαπασχολούμενος και ο επιχειρηματίας. Είναι η σωστή επιλογή, τέλος πάντων. Αν θέλω above average αποτελέσματα, είναι αυτοαποσχολούμενος και επιχειρηματίας. Okay. Λοιπόν, τρίτο ερώτημα. Προϊόντα ή υπηρεσίες. Θέλουμε να διακινούμε προϊόντα ή υπηρεσίες. Δηλαδή, χειροπιαστά προϊόντα ή άγγλα προϊόντα, για να το πούμε απλά. Είναι αυτονόητο και αυτό. Τα λέμε και στο σεμινάριο. Αυτά είναι πολύ απλά πράγματα. Απλά να το πάμε βήμα-βήμα, να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Είναι άλλο είδος επιχείρησης αυτός που έχει προϊόντα. Και άλλη είδος επιχείρηση αυτός που έχει υπηρεσίες. Δεν μπορούμε να πούμε δεν μπορούν, είναι άλλη επιχείρηση. Από το ποσοστό κέρδους που έχει, γιατί το προϊόν έχει κόστος κατασκευής κτλ. Από το σε πόσο χρόνο θα παραδοθεί το προϊόν. Ότι έχει έξοδα μεταφοράς, ότι έχει έξοδα συσκευασίας, ότι έχει έξοδα αποθήκευσης. Υπάρχουν ένα σωρό πράγματα που κάνουν αυτές τις επιχειρήσεις διαφορετικές. Ποιο είναι καλύτερο, το προϊόν ή η υπηρεσία, το χειροπιαστό ή το άϊλο? Προφανώς το άϊλο, γιατί όλα αυτά που είπα τώρα τα έχουν τα προϊόντα, δεν τα έχουν τα άϊλα. Λοιπόν, επίσης τα προϊόντα θέλω να τα αγοράζει ο καταναλωτής εφάπαξ συνδρομητικά. Τι θα πει, αν κάνω 10 εφάπαξ πωλήσεις, τι σημαίνει αυτό? Έβγαλε ένα κέρδος τώρα, τον άλλο μήνα τι θα βγάλω, αν δεν κάνω άλλη πώληση, 0. Ή αν κάνω άλλες 10 πωλήσεις τον άλλο μήνα, θα βγάλω τα ίδια.
αν έχω αν δημιουργώ συνδρομητές και κάνω 10 συνδρομητές αυτό το μήνα, θα βγάλω χ. Αν κάνω άλλους 10 τον άλλο μήνα, θα βγάλω 2 χ. Ότι χτίζεται το ένα στο άλλο. Αν δεν ακυρώσει ο πελάτης, τέλος πάντων, η λογική είναι ότι η αδράνεια του πελάτη λειτουργεί υπέρ μου. Okay. Είναι αυτονόητο και αυτό. Είναι αυτό. Αυτά τώρα που σας λέω, δηλαδή δεν βλέπω τα σχόλια. Δεν μπορώ να φανταστώ ούτε ένα που θα πει εφάπαξ πυρότακο. Θέλω να πρέπει να φυλάω καθορισμένες ποδιές για να ξαναγοράσει. Κανένας δεν το πει αυτό το πράγμα. Όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Okay. Όλα αυτά συνθέτουν όμως ένα διαφορετικό μοντέλο. Όλα αυτά μαζί συνθέτουν ένα διαφορετικό μοντέλο. Δεν μπορεί να μπαίνεις εσύ που τα έχεις όλα αυτά και να λες εσύ κάνω το ίδιο πράγμα με αυτό που πουλάει λάδι ψαριού. Παράδειγμα λέμε τώρα. Λοιπόν, προπληρώνω αυτά που θα πουλάει η επιχείρησή μου. Σε μια κλασική επιχείρηση ο άλλος στοκάρει προϊόντα. Εμείς στοκάρουμε προϊόντα. Δεν στοκάρουμε προϊόντα. Στο affiliate marketing και στο dropshipping δεν στοκάρεις προϊόντα. Εκμεταλλεύεσαι την αποθήκη κάποιου άλλου. Εδώ πέρα εμείς εκμεταλλευόμαστε του σερβερ της εταιρείας. Δεν αναγκαζόμαστε εμείς ούτε να στοκάρουμε προϊόντα, ούτε να δώσουμε κάποια εκατομμύρια για να πάρουμε την άδεια, ούτε για να πάρουμε, ξέρω, το private label ή το white label ή οτιδήποτε. Λειτουργούμε, πουλάμε ό,τι θέλουμε και βγάζουμε ένα κέρδος από αυτά που πουλάμε. Οπότε, άλλη ερώτηση. Θέλουμε μικρό ποσοστό κέρδους, μεγάλο ποσοστό κέρδους ή το μεγαλύτερο, wink wink, δυνατό ποσοστό κέρδους. Σε κάθε επιχείρηση, προφανώς θα θέλεις να έχεις το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό κέρδους. Πώς είναι το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό? Είναι της τάξης το 80-90%. Γιατί να κάθεσαι να αναλώνεις σε μια επιχείρηση που θα σου δίνει 20%, 30%, 40%, 15%. Okay. Λοιπόν, αυτονόητα αυτά. Θέλουμε το μοντέλο μας να είναι βιώσιμο ή θνησιγενές. Τι θα πει βιώσιμο? Βιώσιμο σημαίνει να μπορεί να αντέξει τον χρόνο. Θεωρητικά να μπορεί να λειτουργεί για πάντα. Δεν είναι έτσι όλες οι εταιρείες? Όχι, υπάρχουν εταιρείες που με μαθηματική ακρίβεια θα κλείσουν. Όλες οι εταιρείες μπορεί, ειδικά στην αρχή τους, που είναι ευάλωτες, να κλείσουν. Κάποιες όμως, συγκεκριμένα τα πόνζι, θα σε εξηγήσω τι είναι αυτά, είναι βέβαιο ότι θα κλείσουν. Είναι κάποια μοντέλα, είναι βέβαιο ότι θα κλείσουν. Δεν γίνεται να μην κλείσουν. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που έχουμε με το σεμινάριο του GoPro είναι ότι κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω, ίσως να μην μπορεί να πουλήσει αρκετά εισιτήρια αυτός, φέρνει ομιλητές οι οποίοι είναι από εταιρείες τέτοιες. Το οποίο μου φαίνεται φοβερά περίεργο αυτό το πράγμα. Γιατί μεγαλύτερη δυσφήμιση για το MLM δεν υπάρχει. Αν θυμάστε αυτά που γίνανε στην Ελλάδα πριν μερικούς μήνες, ή με τη Wind Media την και τα άλλα, κάτι, όλα αυτά τα επενδυτικά που έβαζες 1000 και θα έπαιρνες 1500 μετά χωρίς να κάνεις τίποτε και 2000 και τα λοιπά. Όλα αυτά, πώς το λένε, εγώ αυτά τα θεωρώ τη μεγαλύτερη απειλή για μας. Για ποιο λόγο? Όχι ότι κάποιος θα τα μπερδέψει με εμάς, ποτέ δεν θα τα μπερδέψει με εμάς. Γιατί αυτός ο άνθρωπος που κάει και εκείνη τρομερά δύσκολο να ξανακάνει κάτι. Πας στον guest να το τσακίσεις, ας πούμε. Και του καλλιεργείς μια αίσθηση ότι θα βάλεις 1000 και μετά θα κονομάς. Τέλος πάντων, και μετά του λέμε εμείς 1000 και δεν θα κονομάς και πρέπει να δουλεύεις. Λοιπόν, τώρα. Οπότε, τι είναι τα πόνζι? Πολύ απλά τα πόνζι, και σας τα λέω αυτά να ξέρετε από αυτή την ομιλία, αν δεν πάρετε τίποτα, πάρτε αυτό το πράγμα. Σας έχω τρόπο να καταλαβαίνετε μέσα σε 30 δευτερόλεπτα αν ένα μοντέλο είναι πόνζι ή όχι. Δεν κάνω πλάκα τώρα. Να ξέρετε ότι εμένα με παίρνανε γνωστοί μου και μου λέγανε είναι να κάνει έτσι έτσι και τα λοιπά. Και μπορούσα να το απαντήσω μέσα σε 30 δευτερόλεπτα αν αυτό το πράγμα είναι πόνζι ή δεν είναι. Είναι πάρα πάρα πολύ απλό. Ακούστε. Αν το payout μιας εταιρείας είναι πάνω από 100%, μη σκεφτείτε τίποτα άλλο, είναι πόνζι. Δηλαδή, αν μπορώ με κάποιο τρόπο να βάλω 1000 ή η ομάδα από μένα να δημιουργηθεί τζίρος 1000, γιατί έβαλα εγώ 1000, έβαλα εγώ 100 και άλλοι 9 βάλαν από 100 και μαζεύτηκαν 10 εκατοστάρια και κάναμε τζίρο 1000. Έγινε ένας τζίρος. Αν από αυτό το τζίρο η εταιρεία υπόσχεται ότι οι αμοιβές που θα δώσει σε μένα και τους 9 μου είναι 101,
είναι 100,0001. Αυτό το μοντέλο είναι πόνζι και θα κλείσει. Από το 12 που ξεκίνησα, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα τέτοια συστήματα έχουν ξεφυτρώσει. Κάποια κλείνουν σε 3 μήνες, άλλα κρατάνε 1,5 χρόνο, 2 χρόνια. Και όσο περισσότερο κρατήσει ένα σύστημα, τόσο μεγαλύτερη καταστροφή γίνεται. Για τόσο πιο πολύ φουσκώνει, οι άνθρωποι αποκτούν εμπιστοσύνη, επενδύουν, πουλάει άλλο το αυτοκίνητό του. Είχαμε εμεί, παιδιά, στην ομάδα μα ανθρώπου, οι οποίοι μα λέγανε: δεν έχω λεφτά για διαφήμιση και αυτό και δεν έχω 100 ευρώ κτλ. Και ήρθε ένα πόντζι πολύ καλό, δεν θα πω το όνομα τώρα, έκλεισε αυτό βέβαια. Όταν λέω πολύ καλό, φαινόταν πολύ καλό. Και αυτό έβαλε 12.000, κάτι τέτοιο. Και όταν εγώ τον είχα πάρει και του είχα πει: ρε φίλε, τι κάνεις τα αυτό και τα λοιπά, αυτός μου είχε πει: Κωνσταντίνε, εσύ δεν νοιάζεσαι για μένα, εγώ θα σώσω την οικογένειά μου με αυτόν τον τρόπο. Γιατί τον πείσαν ότι αυτός τα έβγαζε, δηλαδή έβαλε 12.000 και θα έβγαζε, ξέρω εγώ, 2.000 το μήνα, κάτι τέτοιο. Και επειδή χρωστάγανε 500.000 η οικογένειά του, κάτι τέτοιο, γονείς του, είχε μια επιχείρηση και πέσει έξω κτλ., θεωρούσε ότι με αυτόν τον τρόπο θα σωθεί. Θα μου πει βέβαια, τι να χρωστάει τώρα 500, τι 512. Αλλά τέλος πάντων, καταλαβαίνει, θέλω να πω. Λοιπόν, οπότε. Στο εμπόριο, το κανονικό εμπόριο, υπάρχει έννοια του payout που είναι, ξέρω εγώ, θα κάνω τζίρο 100 ευρώ, θα πάρω προμήθεια 10%, θα πάρω προμήθεια 20%, 30%, 50% προμήθεια. Και φτάνουμε στην OGI που είναι 80-90% προμήθεια, που είναι η μεγαλύτερη προμήθεια που υπάρχει. Από πού βγαίνει? Από το τζίρο που γίνεται. Από πού βγαίνει αυτή η προμήθεια? Από το τζίρο που γίνεται. Αν η OGI μας έλεγε θα δώσεις 1.000 πακέτο και θα δώσω εγώ προμήθεια 1.100 ευρώ, εμείς τι θα κάναμε? Θα έπρεπε να φύγουμε τρέχοντας. Γιατί θα έπρεπε να ρωτηθούμε και πού θα τα βρεις, ρε φίλε, 100 ευρώ παραπάνω να μας δώσεις. Λοιπόν, οπότε τι χρειάζεται για να φτιάξει ένα σύστημα Ponzi? Είναι μια ωραία ιστορία. Όσο πιο ωραία ιστορία, τόσο καλύτερο το Ponzi. Γιατί, παρεπτόντως, στη Wind Media, να ξέρετε, ήτανε απορρόπως πιάσανε αυτά τα πόνζι. Μιλάμε ότι έχουν υπάρξει πόνζι με πολύ ωραίες ιστορίες. Ενώ η βιτρίνα, δηλαδή, γιατί για μια ωραία απάντηση στο γιατί, ρε παιδιά, δίνω 100 και εσείς θα μου δώσετε 150, πού θα τα βρείτε τα λεφτά? Στη Wind Media ήταν, έλα, θα τα βρούμε, εντάξει, προχώρα. Ο Γιάννης, ο Τουλάκη, ο ξάδερφος, είχε βάλει 100 και πήρε τα 150, έλα, βάλε και εσύ. Και μου έκανε μεγάλη. Άλλα πόνζι, παιδιά. Μιλάμε πολύ ωραίες ιστορίες. Με βίντεο ωραία να σου εξηγούν και γιατί έτσι, και θα κάνουμε αναδάσωση στην Αφρική και φυτεύουμε σπόρους με τα λεφτά που πληρώνεις. Φυτεύουμε σπόρους και βγαίνουν τα δέντρα και από την ξυλία που πουλιέται θα βγάζεις χρήματα, ξέρω εγώ, ή το τάδε επενδυτικό φαν, τα πάνελ, τα διαφημιστικά. Θέλει μια καλή ιστορία, τέλος πάντων, το Ponzi. Θέλει μια καλή ιστορία, μια νεοσύστατη εταιρεία, γιατί όλες αυτές οι εταιρείες δεν είναι πάνω από 2-3 χρόνια, γιατί κλείνουν μετά, με έδρα στο Γανιμίδι. Αν δεν ξέρετε πού είναι ο Γανιμίδης, είναι ο μεγαλύτερος δορυφόρος του Δία. Η κεντρική ιδέα είναι ότι δεν θα τα βρείτε ποτέ αυτά σε μια σοβαρή χώρα. Θα υπάρχουν σε κάτι χώρες της κακομοίρας, ας πούμε. Και θέλει από την εταιρεία, λοιπόν, θέλει μια ωραία ιστοριούλα και έδρα στο διαόλου τη μάνα και απελπισία από τον άνθρωπο, μπόλικη απελπισία από αυτό που επενδύει, ας πούμε, που ποντάρει σε αυτό το πράγμα, και αναστολή κριτικής ικανότητας, η οποία δεν είναι δυσεύρετη, όπως ανακαλύπτουμε. Τώρα, διάφορα πόνζι που έχουν υπάρξει όλα αυτά τα χρόνια είναι αποδρεντοφυτεύσεις στην Αφρική, όπως είπα, δημοπρασίες. Το μεγαλύτερο πόνζι όλων των εποχών είχε να κάνει με δημοπρασίες, διαφημιστικά πάνελ, υπτάμενα τρένα. Επενδύσεις που υποστηρίζουν μεγάλο όνομα της δικτύωσης, και αυτή είναι μια άλλη αμαρτία της δικτύωσης, ότι ένα σωρό δικτυωτές μετά σε μια δύσκολη στιγμή της καριέρας τους τσουπ το κάνουν το πονζάκι τους και βάζουν όλους όσους τους εμπιστεύονταν εκεί πέρα. Τα κρυπτονομίσματα παίξαν πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει τα κρυπτονομίσματα. Και έλεγε ο άλλος: κρυπτονόμισμα, βάζει, το παίρνει 0,001 και όταν πάει 2 δολάρια θα έχει 20 πλασιάσει τα λεφτά σου κτλ. Και βραχυχρόνια δάνεια, ότι από εκεί χρηματοδοτεί. Και τέλος πάντων, άπειρη λίστα, να ξέρετε πώς θα τα καταλάβεις. Σας δίνω τον τέλειο τρόπο τώρα. Σας δίνω τον τρόπο τώρα, προσέξτε. Αν πας να βρεις το λάκκο στη φάβα της ιστορίας, είναι πολύ πιθανό να μην τα καταφέρεις. Γιατί είναι μια ιστορία και δεν ξέρεις την αλήθεια.
Σας δίνω το 100% προβλέψιμο τρόπο που οποιοδήποτε μπορεί να το κάνει πανεύκολα. Αν τα λεφτά που πληρώνει είναι περισσότερα λεφτά που εισπράττει, είναι πόνζι τέλος. Όλα τα άλλα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Αν εγώ βάζω 100 και μετά από χ χρονικό διάστημα πάρω 101 ή 110 ή 130, τότε τέλος είναι πόνζι. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να σκεφτούμε, τίποτα, δεν χρειάζεται να τσακωθούμε με τον άλλο, τίποτα. Ευχαριστώ πολύ που με ενημέρωσες. Έφυγα. Λοιπόν, αν έχετε όρεξη και είστε χολερικοί και θέλετε να κάνετε κουβέντα, στην οποία όμως δεν θα βρείτε το δίκιο σας, γιατί ο άνθρωπος που σας μιλάει δεν είναι ορθολογιστής όταν σας μιλάει, θα έρθει λοιπόν ο άλλος και θα σου πει ένα μπλα 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 μπλα, ρεζουμέ, θα βάλεις 1000 ευρώ και θα έχεις απόδοση 10% το μήνα. Ξέρω εγώ, ή 5% το μήνα, ή κάτι τέτοιο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα βάλω εγώ 1000 ευρώ και σε 10 μήνες θα έχω 2000 ευρώ. Το οποίο να το σκεφτείτε είναι συγκλονιστικό, γιατί αν τα βάλω στην τράπεζα θα έχω 1.200 ευρώ, όχι 2.000 ευρώ. Λοιπόν, εκεί η ερώτηση που τους κάνεις είναι, πες μου όμως αυτή την επένδυση που μου προτείνεις και που θα μου δίνει 5-10% το μήνα, την αξιοποιούν μεγάλα επενδυτικά ιδρύματα? Δηλαδή, υπάρχει αυτή η φοβερή ιδέα. Είτε έχει να κάνει με τα τρένα που πετάνε, είτε έχει να κάνει με τα διαφημιστικά πάνελ, είτε με τα μπιτζ, είτε με τη δεδροφύτευση στην Αφρική, είτε. Με τα κρυπτονομίσματα κτλ. Ωραία, αυτή τη φοβερή επένδυση. Ποιες τράπεζες έχουν επενδύσει εκεί? Γιατί οι τράπεζες έχουν λεφτά και πάνε και τα δανείζουν και τη βγάζουν 5% χρόνο, 8% χρόνο, 10% χρόνο και τους βρίζουν ότι υψηλούνται επιτόκιο. Ωραία, τα λεφτά που έχει η τράπεζα, γιατί να τα δίνει στο Λάκι με 10% για την πιστωτική του κάρτα που μπορεί και να μπει στα κόκκινα δάνεια, ας πούμε, και να μην πάει και να πλασιάσει τα λεφτά της? Το ελληνικό κράτος που είναι καταχρεωμένο, γιατί δεν πάμε εκεί να βγάλουμε μερικά ομόλογα που τα παίρνουμε 3% το χρόνο, ξέρω εγώ, να πάμε να τα βάλουμε εκεί να διπλασιάσουμε τα λεφτά μας, να σωθούμε, να αυξηθούν οι συντάξεις κτλ. Λοιπόν, οπότε η ερώτηση για ποιο λόγο αυτή τη φοβερή επένδυση την ξέρεις μόνο εσύ, ο Σοβατζής, ο Μπάμπης, ο Σουγιάς και εγώ, ούτε αυτή απαντιέται. Θα σου πούνε, έλα μωρέ, οι μεγάλοι δεν θέλουν εμείς οι μικροί κτλ. Άσε μας τους μικρούς, τα λεφτά τους να τα διπλασιάσουν θέλουν. Τέλος πάντων, αρκετά μίλησαμε για αυτό το θέμα, αλλά να ξέρετε, αν μείνετε στην επιχείρηση, σε κάποιο καιρό, 6 μήνες μετά, 1 χρόνο μετά, 2 χρόνια μετά, συνεργάτε σας, καλά παιδιά. Δεν σας μιλάω τώρα για κακούς ανθρώπους, καλά παιδιά που θα ζοριστούν ή που είναι λίγο αφελείς, θα τους πιάσουν κότσους. Σε αυτό το πράγμα που τα λέμε τώρα και όλοι γελάμε, ξέρω, τους χαζοβιόλυντες και τα λοιπά, είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν αφαιστιαστεί. Και το τεράστιο πρόβλημα ποιο είναι? Ότι όταν εσύ μάθεις να κάνεις πλάνο, στο οποίο το πλάνο σου είναι δώσε 1000 ευρώ, παράδειγμα το 1000 ευρώ, 500 ευρώ, δώσε τόσα και χωρίς να δουλεύεις θα βγάζεις, την κανονική επιχειρηματική πρόταση που είναι πληρώνεις τόσα για να ξεκινήσεις και θέλει προσπάθεια, θέλει εκπαίδευση, θέλει αυτό, εγώ είμαι εδώ να σε βοηθήσω, αλλά αυτό το πράγμα μετά είσαι καμένος από χέρι, δεν μπορείς να το κάνεις. Να το ξέρει αυτό. Είναι τεράστια παγίδα, πάρα πολλοί άνθρωποι και καλοί δικτυωτές τους είδα να πηγαίνουν σε πόνζι. Οι περισσότεροι το ξέραν και ντροπή τους, κάποιοι δεν το ξέρανε, όλοι καταστράφηκαν. Δεν έχω δει κανέναν στη ζωή μου. Δεν έχω δει εκατομμύρια, αλλά έχω δει πάρα πολλούς, οι οποίοι να πηγαίνουν σε πόνζι και να μπορούν να γυρίσουν στην υγιή επιχειρηματικότητα. Γιατί οι ίδιοι κάηκαν, πέρα από τον κύκλο τους, που κάηκαν στον κύκλο τους, και οι ίδιοι κάηκαν. Γιατί ήλπισαν αυτό, φάγαν την κατραπακιά. Και τώρα, άντε να κάνουμε κανονική δουλειά, όταν είχαμε μάθει να λέμε, έλα, φέρε, πώς έχεις στην άκρη, τόσα, έλα, φέρε τα, θα τα βάλουμε μέσα κτλ. Λοιπόν, επόμενο, τι θέλουμε να είναι, γεωγραφικά περιορισμένο ή με παγκόσμια προοπτική? Θέλουμε να έχει παγκόσμια προοπτική. Τώρα, θα μου πει κάποιος εδώ πέρα, και αν είναι έτσι, γιατί η OGI έχει παγκόσμια προοπτική? Γιατί δεν είμαστε σε όλες τις χώρες ή σε πόσες χώρες? Θα γίνει αυτή η κουβέντα, γίνεται. Η προοπτική είναι άλλο πράγμα από το τι υπάρχει. Εμείς σαν επιχειρηματίες μας ενδιαφέρει το να υπάρχει η δυνατότητα. Το να υπάρχει προοπτική και η δυνατότητα. Εμένα δεν με νοιάζει
Δηλαδή, αν είχε, ας πούμε, ένας Αμερικάνος ή κάποιος άλλος, ξέρω εγώ, επιχείρηση στη Ζαζιμβάρη, ξέρω πώς λέγεται, δεν θα μένιζε με αυτό το πράγμα. Μένω, μένιζε εγώ τι μπορώ να κάνω. Τι έχει μεγάλη αξία το ότι ο Σπύλιος Αυγερινός τώρα είναι στη Ρουμανία και έχει την επιχείρησή του μαζί του. Το ότι ο Οδυσσέας ο Κουτσούπης έχει την επιχείρησή του στο Ντουμπάι. Ο Οδυσσέας Κουτσούπης είναι email plus και δουλεύει την επιχείρηση από το Ντουμπάι. Του δίνει αυτή η επιχείρηση αυτή τη δυνατότητα. Θα μου πεις δεν κάνει εγγραφές στο Ντουμπάι. Λάθος, κάνει. Πήγε για καφέ μένα και τον έγραψε σε μεγάλο πακέτο, δεν ξέρω. Στο Ντουμπάι πήγε για καφέ. Λοιπόν, νομίζω τώρα, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά καταλαβαίνει, θέλω να πω. Ενώ ένα μαγαζί, ας πούμε, φτιάχνεις ένα μαγαζί, επενδύεις, ξέρω εγώ, ένα, παίρνεις το franchise μιας καφετέριας. Επενδύεις 80 χιλιάρικα, ξέρω εγώ. Και πού απευθύνεσαι? Σε 3 χιλιόμετρα. Ανοίγεις ένα φροντιστήριο, ξέρω εγώ, απευθύνεσαι 5 χιλιόμετρα. Μιλάμε για αδιανόητες διαφορές με την κλασική επιχειρηματικότητα. Λοιπόν, να απευθύνεται σε πολλούς, σε λίγους ή σε όλους. Θέλουν να απευθύνεται σε όλους. Και σε εμάς το προϊόν, σε ποιον απευθύνεστε, εν δυνάμει σε όλους απευθύνεται. Δεν πουλάμε πέδιλα του σκι, πόσοι κάνουν σκι. Δεν πουλάμε ένα περίεργο, ξέρω εγώ, εργαλείο για internet marketers. Έχουμε προϊόντα για όλους. Δίνουμε εκπτώσεις στα πάντα. Άλλη διαφορά, θα τα κάνω όλα μόνος μου ή το μοντέλο μου επιτρέπει να έχω βοήθεια? Υπάρχουν επιχειρήσεις τις οποίες είσαι one-man show και επιχειρήσεις τις οποίες δεν είσαι one-man show. Τι θέλουμε? Να μπορούμε να έχουμε βοήθεια. Άλλη ερώτηση στο καπάκι. Αυτοί που με βοηθάνε είναι οι κλασικοί υπάλληλοι που τους πληρώνω, όπως είναι στις κλασικές επιχειρήσεις, ή πληρώνονται με βάση το αποτέλεσμα που θα δημιουργήσουν? Τι προτιμάμε? Να πληρώνονται με βάση το αποτέλεσμα που θα δημιουργήσουν. Αν ανοίξεις στην Ελλάδα μια επιχείρηση, πίσω ότι ανοίξεις ένα μαγαζί, μεγάλο μαγαζί, ξέρω, και πρέπει να έχεις 10 υπαλλήλους για να λειτουργήσει. Αν μπεις μέσα, πιθανότατα θα μπεις εξαιτίας των εξόδων των υπαλλήλων. Δεν φταίω ότι λένε υπάλληλοι, ο επιχειρηματίας θα φταίει, αλλά το μεγαλύτερο του έξοδο θα είναι υπάλληλοι. Εμείς έχουμε αυτό το έξοδο? Δεν το έχουμε αυτό το έξοδο. Για την ακρίβεια, εμείς δεν έχουμε κανένα έξοδο. Το καταλαβαίνετε αυτό? Έχουμε μια επιχείρηση με παγκόσμια προπτική, με τη δυνατότητα να δίνει αδιανόητα εισοδήματα από ένα επίπεδο, από AML, director και πάνω κτλ. Και τα μεγαλύτερα έξοδα που θα έχουμε ποτέ στην επιχείρησή μας, τα υποχρεωτικά έξοδα τέλος πάντων, είναι 28 δολάρια το μήνα. Μιλάμε, είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Μπορούμε βέβαια να βάλουμε διαφημίσεις, να κάνουμε το... μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα, αλλά έχουμε την επιλογή να μην το κάνουμε. Δεν έχουμε πάγια, βασικά για να είμαι ακριβής, δεν έχουμε πάγια έξοδα. Τα πάγια έξοδα είναι 28 δολάρια, κατά τα άλλα έξοδα, γιατί και εμείς είχαμε πάρει, ξέρω εγώ, και υπαλλήλους και πράγματα κτλ. Okay. Λοιπόν, οπότε πώς θέλουν να πληρώνονται οι άνθρωποι με βάση το αποτέλεσμα? Ποιοι είναι αυτοί οι συνεργάτες μας? Οι συνεργάτες μας πληρώνονται αν δημιουργήσουν τζίρο. Αν έχω ένα μπορεί οι συνεργάτες μας να βγάλουν πιο πολλά λεφτά από εμάς. Αν έχουμε συνεργάτες που πιάσουν ένα μεγάλο rank και κάνουν πολλές πωλήσεις ή φτιάξουν μεγάλη ομάδα και γίνει μεγάλο τζίρος κτλ., θα βγάλουν πάρα πολλά χρήματα. Τέλεια, ανοίγουμε σαμπάνιες, χαρούμενοι κτλ. Αλλά αυτά τα χρήματα δεν βγαίνουν από την τσέπη μας. Δεν μειώνουν το κέρδος μας. Το αυξάνουν το κέρδος μας. Λοιπόν, επόμενο. B2B ή B2C. Θέλουν να απευθυνόμαστε σε επιχειρήσεις ή σε καταναλωτές? Τεράστιος χώρος και το ένα και το άλλο. Εμείς απευθυνόμαστε και στα δύο. Στους καταναλωτές δίνουμε εκπτώσεις που θέλουν όλοι, θεωρητικά τέλος πάντων θέλουν όλοι, και στους επιχειρηματίες τι δίνουμε? Τη δυνατότητα να έχουν πελάτες με τα οικονομικότερα προϊόντα της αγοράς και με εξαιρετικές υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή να ξέρετε ότι η ομάδα μας σε κάποια πράγματα στην Ελλάδα ασυζητητή έχει τη μεγαλύτερη εμπειρία που υπάρχει. Για παράδειγμα, στο lead generation, που πρακτικά είναι αυτό που κάνει το MS, τη δημιουργία υποψηφίων πελατών κτλ. Όχι, πρέπει τα project που έχουμε αναλάβει και η τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει είναι, πώς το λένε, δεν πρέπει να υπάρχει κανείς που να μας πλησιάζει. Γι' αυτό το λόγο, δεν ξέρω το αν ασχολείστε με επιχειρηματίες, εγώ επιβλέπω όλα τα project των επιχειρηματιών. Τα αναλαμβάνει συνήθως ο Δημήτρης ο Ματζατζής ή άλλοι project manager και πάντα άμα κολλήσει κάποιος, έρχεται σε μένα. Ο Δημήτρης ο Ματζατζής, να του δώσω και συγχαρητήρια για αυτό το παρεπτόντος, έχει να έρθει να μου ζητήσει βοήθεια. Πότε θα έρθει ο Δημήτρης να μου ζητήσει βοήθεια? Αν βάλουμε μια καμπάνια,
κολλήσουμε και δεν έχουμε lead generation. Τότε θα έρθει να μου ζητήσει βοήθεια. Okay. Και εγώ αν μπορέσω να το λύσω, αν μπορείς δεν θα το λύσω. Okay. Ο Δημήτρης έχει έρθει να μου ζητήσει βοήθεια τελευταία φορά δύο χρόνια πριν. 1,5 χρόνο πριν κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει επιχείρηση που να αναλαμβάνουμε. Τα καταλαβαίνετε αυτά ή πάνε στον πρώτο αυτά που λέω. Δεν υπάρχει επιχείρηση που να αναλαμβάνουμε και να μην μπορούμε να τις δημιουργήσουμε ψήφους πελάτες. Είμαστε πολύ καλοί σε κάποια πράγματα. Δεν λέω ότι είμαστε καλύτεροι στο να φτιάχνουμε e-shop. Όχι. Είμαστε αξιοπρεπείς. Είμαστε καλύτεροι στο να φτιάχνουμε site. Όχι. Είμαστε καλοί, αρκετά καλοί. Είμαστε σίγουρα εξαιρετικά οικονομικότεροι από οτιδήποτε άλλο. Αλλά υπάρχουν άλλοι που φτιάχνουν καλύτερα site. Στο lead generation, δεν πρέπει να υπάρχει άλλος που να μας πλησιάζει. Τέλος πάντων, έχουμε B2B και B2C. Λοιπόν, οπότε, τι θεωρώ ότι απέδειξα με αυτά που είπα τώρα. Δεν υπάρχει τίποτα εκτός από την OGI που να συνδυάζει όλα όσα αναφέραμε. Αυτό λέω. Δηλαδή, όλα αυτά που σας είπα, υπάρχει άλλο μοντέλο που να τα συνδυάζει? Δεν υπάρχει. Αν υπάρχει, γράψε το. Αλλά εγώ σου λέω ότι δεν υπάρχει. Άρα, τι μοντέλο είμαστε? Είμαστε μια ξεχωριστή κατηγορία. Γιατί, ναι, έχουμε κοινά χαρακτηριστικά. Με το franchise έχουμε. Έχουμε με το franchise. Και στο franchise δημιουργεί υποκαταστήματα ο άλλος, όπως και εμείς. Και στο franchise έχει σύστημα, όπως και εμείς. Και με τη δικτύωση έχουμε. Και με το ένα έχουμε. Και με το άλλο έχουμε. Τελικά είμαστε μια κατηγορία μόνοι μας. Κόλλησε ο άλλος με το λάδι ψαριού. Λοιπόν. Και ποιο είναι το κερασάκι στην τούρτα που δεν υπήρχε το 2014 και για το οποίο νιώθω και πολύ μεγάλη σιγουριά και πολύ μεγάλη περηφάνεια και πάρα πολύ τυχερός. Είναι η ηγεσία που έχει δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χτίσει το μοντέλο, έχουν αποκτήσει εμπειρία και είναι αυτοί που θα σας βοηθήσουν και είναι αυτοί που, πώς το λένε, βάζουν και ένα τόνο. Υπάρχει ένα άρωμα στην αίθουσα. Δεν είναι κενό το μοντέλο, όπως ήταν το 2014. Δεν είναι μια κενή αίθουσα. Υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν χρωματίσει. Υπάρχουν υποψήφοι που έχουν αλληλεπιδράσει με αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτοί οι άνθρωποι, έχω εδώ πέρα τώρα, ας πούμε, τη Μαρία Τιμπεράκη, που είναι πάρα πολύ καλή μου φίλη και την θυμώ πάρα πολύ, και την ξέρετε όλοι, η οποία είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Ό,τι και να πείτε, είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Είναι ένας πολύ σωστός άνθρωπος. Είναι μια εξαιρετική ηγέτιδα. Ο Στάθης ο Καρυπίδης. Όσοι είδατε την τελευταία του ομιλία, καταλαβαίνεις τι καταλαβαίνεις από αυτόν τον άνθρωπο. Είπε κάτι συγκλονιστικό. Είπε, λέει, ότι ό,τι και αν κάνεις, φρόντισε να είσαι στην έδρα σου. Αυτός ο άνθρωπος νιώθει στο σπίτι του εδώ πέρα. Ο Γιάννης και Εύα, νεαρό ζευγάρι, director, φοβερή τρομερή, αυτοί είναι τρεις director τώρα που συμμετείχαν στο προηγούμενο συνέδριο. Έχω εδώ πέρα τυχαία κάποιους AML, δεν έχω βάλει όλους τους AML, έχω βάλει κάποιους AML. Οδυσσέας Κουτσούπης. Τι να πεις για αυτόν τον άνθρωπο. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι ο Οδυσσέας. Είναι, καταλαβαίνετε, όσοι, αν είστε καινούργοι δεν καταλαβαίνετε, αλλά δείτε τι καλά άτομα έχουμε. Δείτε τι ωραία άτομα έχουμε. Τζένι Λαχανά. Κάποιοι από αυτούς είναι corporate άτομα. Έχουν corporate περιβάλλον που έχουν φέρει αυτό τον αέρα. Ο Στάσης ο Καρυπίδης ήταν στρατιωτικός, άλλοι ήταν επαγγελματίες. Άλλοι δεν ήταν τίποτα. Ο Οδυσσέας ξεκίνησε μαζί μας όταν ήταν 18 χρονών. Τζένι Λαχανά, Κωνσταντίνος Κοτσιανούδης. Να μην σου ξεφύγει... ωραία. Υπάρχει επίσης κάτι που δεν πρέπει να πω. Υπάρχει κάτι που σίγουρα δεν πρέπει... Δεν θυμάμαι τι δεν πρέπει να πω, αλλά κάτι δεν πρέπει να πω. Λοιπόν, μετά, Νίκος Χριστογιώργος. Αυτή είναι Γιώργος Χρυσοστόμου. Νίκος Αντωνιάδης, Σοφία Πακαλίδου. Ο κάθε ένας από αυτούς είναι ωραία άτομα. Σε άλλους χώρους δεν μπορείς να πεις αυτό το πράγμα. Αυτό το ευχάριστο συνέστημα. Δηλαδή, τι κακό να πεις, ρε παιδιά, για τον Χρυσοστόμου. Πες μου ένα κακό για τον Χρυσοστόμου. Πες μου ένα κακό για τον Χριστογιώργο. Προσπάθησε να είσαι αρνητικός και να θάψεις τον Χριστογιώργο. Τι θα πεις?
Δεν μ' αρέσει η φάτσα του. Εντάξει. Θέλει δίαιτα. Okay. Αλλά σαν, πώς το λένε, στέλεχος της επιχείρησης, φέρνει πράγματα στο τραπέζι. Δηλαδή, το αρνητικό που θα πεις δεν είναι αρνητικό για την επιχείρηση. Νίκος Αντωνιάτης, Σοφία Παχαλίδου. Λοιπόν, είναι σωστοί άνθρωποι. Δεν θα, και παρόλο που είναι διαφορετικές γραμμές αναδοχής και τυπικά ανταγωνιστές, γιατί τυπικά είμαστε, έχουμε ίδιο επάγγελμα και κάνουμε άλλα πράγματα, τυπικά είμαστε ανταγωνιστές. Υπάρχει εξαιρετικό κλίμα ανάμεσα σε όλους αυτούς. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι η δουλειά του ενός τελικά βοηθάει τον άλλο. Βιβί Πιπερίδη. Σοφία Ζιγούρα. Με το Θέρμπερ είναι και η φωτογραφία. Και Χρήστος Δημητρακόπουλος. Με τη φοβερή ομιλία που έκανε, έκλεισε πρόσφατα τον προηγούμενο μήνα το email. Μ' είχε πάρει τηλέφωνο και μου έλεγε, Κωνσταντίνε, αυτό είναι ένα όνειρο χρόνων που γίνεται πραγματικότητα. Είναι εκστασιασμένος και έχει φτιάξει φοβερή ομάδα. Αλλά είναι πολύ καλό παιδί. Δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ. Αν τους δείτε τυχαία ομιλίες, πάρτε ένα από τα ονόματα που σας λέω. Είναι καλά παιδιά. Έχουν μαζευτεί εδώ πέρα καλά παιδιά. Αλέξανδρος Παυλομανολάκος, Βαγγέλης Τραβουδάκης. Και έχει ένα κουτί εδώ. Και είχα πει να μην πω για το κουτί. Λοιπόν, οπότε είναι ξεχωριστά σπάνια άτομα. Από όλους έχουμε να πάρουμε πολλά πράγματα. Πολλούς email δεν τους είπα τώρα. Συγγνώμη, βλέπω και τη Λένια εδώ πέρα τώρα και διάφοροι. Σίγουρα δεν τους έχω αναφέρει όλους, τέλος πάντων. Είναι ξεχωριστά σπάνια άτομα που έχουμε να πάρουμε πράγματα από εκείνους, έχουμε να μάθουμε πράγματα από εκείνους. Αλλά, και αυτό είναι το σημαντικότερο, και μερικές φορές παίρνουμε σαν δεδομένα τα πιο σημαντικά, και είναι λάθος αυτό, το πιο σημαντικό είναι ότι είναι εντάξει άτομα και ότι αγαπάμε πάρα πολύ αυτό που κάνουμε. Και επειδή αγαπάνε πολύ αυτό που κάνουμε και επειδή το βλέπουν μακροχρόνια και μακροπρόθεσμα, η συνεισφορά τους όλα αυτά τα χρόνια είναι τόσο θετική. Γιατί όλοι, ναι, έχουν φτιάξει επιχείρηση, έχουν βγάλει κέρδη σημαντικά και η ομάδα τους και ούτω καθεξής. Αλλά κάθε τι που κάνουν έχει ένα αποτέλεσμα τώρα και έχει ένα αποτέλεσμα στο μέλλον. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό η ηγεσία σε ένα χώρο να λειτουργεί με έναν τρόπο που η επιτυχία του σήμερα να μην μολύνει το αυριανό περιβάλλον. Και αυτοί οι άνθρωποι σε κάθε κίνησή τους κάνουν την επιχείρηση όλο και καλύτερη. Οπότε πολλούς email δεν τους ανέφερα. Πολλοί είστε στο δρόμο και ανυπομονούν να γίνετε κι εσείς email σύντομα κτλ. Λοιπόν, τώρα, ο Κοτσιανούδης μου άφησε ένα ηχητικό για το κουτί. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε για ποιο κουτί λέω. Και δεν του έφτασε αυτό, μου έστειλε και φωτογραφία από πάνω. Για το κουτί είχα πει να μην το πω, αλλά θα πω λίγα πράγματα. Okay. Θα πω κάτι, αλλά δεν θα με πιέσετε να πω παραπάνω. Θέλω να γράψετε όλοι οκ, okay, αλλιώς δεν θα το πω. Δηλαδή θα πω κάτι, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή δεν θα με ρωτήσετε μετά, δεν θα μου στέλνετε μηνύματα στο Messenger, ούτε θα με παίρνετε τηλέφωνο. Θέλω να είμαστε ξεκάθαροι. Μου άφησε ένα ηχητικό για το κουτί, μου στείλε και μια φωτογραφία νομίζω. Λοιπόν, θα σας πω την ιστορία από την αρχή, κλείνοντας αυτή τη φοβερή εκπαίδευση. Εδώ είναι ο Γιάννης ο ξένος και είναι σε ένα τζακούζι, όπως αρμόζει σε ένα director. Και τι σκέφτεται αυτή τη στιγμή, θα σας πω, όπως μετά από Κοτσιανούδης. Λέμε τώρα. Είναι εκεί λοιπόν ο Γιάννης και σκέφτεται τι να πάρω για την Ευανθία για τα γενέθλια της. Η Ευανθία είχε γενέθλια χτες ή προχτές. Πότε είχε γενέθλια. Ή χτες ή προχτές, τέλος πάντων. Προχτές είχε γενέθλια. Λοιπόν, οπότε σκέφτεται, έχει εκεί το ύφος, το βλέπετε που σκέφτεται. Λοιπόν, και μετά είδε την ομιλία το κουτί. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν περηφανεύομαι και δεν πάω να πάρω τη δόξα. Δεν είδε τη δικιά μου ομιλία το κουτί. Είδε μια άλλη, την εξήμωση για να το αναλύσουμε τώρα. Αλλά είδε λοιπόν την ομιλία το κουτί. Και μπήκε στο υποσυνείδητό του ένα κουτί. Okay. Και εδώ πέρα μπορούμε να τον δούμε
Το βλέπετε που σκέφτεται, είναι η στιγμή που του έρχεται η ιδέα, είναι μπροστά σε 1300 άτομα και του έρθει η ιδέα ή να κάνει την επόμενη, ή να πάρει ένα κάτι με κουτί, πάντως του έρχεται εκεί πέρα, φαίνεται ξεκάθαρα. Οκ. Okay. Λοιπόν, και πήρε στην Εύα αυτό το κουτί. Οκ. Okay. Έχει πάνω ένα πλάνο, το οποίο δεν έχει σχέση με το κουτί. Δηλαδή, αλλά αυτή είναι η καλύτερη φωτογραφία που μπόρεσε ο Κοτσιανούτης να μου στείλει. Αλλά μου το στείλε ο Κοτσιανούτης αυτό. Μου λέει, είναι εδώ ένα κουτί. Δεν ξέρω τι έχει μέσα. Είχε μια θεωρία σχετικά με το θα βγει από μέσα. Ευτυχώς έπεσε έξω. Θέλω να το τονίσω αυτό. Και τι είχε μέσα αυτό το κουτί. Γιατί από πάνω είχε το πλάνο, αλλά είπαμε το πλάνο δεν έχει σχέση. Και εδώ δεν μπορώ να σας πω τι είχε μέσα. Οκ, okay, θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Μέχρι εδώ δεσμευτεί κατόλου, δεν θα με ρωτήσει. Τι είχε? Αυγουλάκια και Kinder Egg Pix μεταξύ άλλων. Γιατί μιλάς? Μεταξύ άλλων είπα. Λοιπόν, η Εύα έχει και γλώσσα αγάπης τα, πώς το λένε, τα δώρα. Οπότε θέλω να μείνει τελείως μεταξύ μας. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω γιατί είχε το, για το τι είχε το κουτί μέσα. Το μόνο που θα πω για να κλείσει το θέμα και για να μην φαντάζεστε άσχετα πράγματα. Γιατί τώρα κάποιος μπορεί να λέει, α, θα έχει αυτό, θα έχει εκείνη, πονέει κτλ. Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Τίποτα από αυτά που σκέφτεστε, το κουτί είχε μέσα ένα μονόμετρο δαχτυλίδι. Το λέω αυτό για να μην έχετε, για να μην πηγαίνει το μυαλό σας σε άλλα πράγματα, ξέρω, κτλ. Οκ. Okay. Όχι, δεν ήταν από α ξεκινούσε αυτό. Λοιπόν, οπότε, ένα, πώς θα λένε, θερμά συγχαρητήρια, πέρα από την πλάκα, να μείνει μεταξύ μας αυτό, γιατί δεν το... Χωρίς πλάκα να μείνει μεταξύ μας, γιατί δεν το έχουν πει τα παιδιά σε κανέναν. Αλήθεια, χωρίς πλάκα είστε οι πρώτοι που το μαθαίνετε. Οι γονείς της δεν το ξέρουνε. Αλλά τι έκανα εγώ. Ήθελα να το ανακοινώσω πάρα πολύ, ήθελα να το ανακοινώσω. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος παρεπτόντως για αυτό να ξέρετε. Και τι έκανα, ήξερα ότι αν πάρω το Γιάννη θα μου λέει για να μην το πω. Πήρα την Εύα. Έλα ρε Εύα, έλα, την ντούμπαρα μου λέει, άντε εντάξει, σ' αφήνω. Τι λέω, εντάξει, δεν θα δώσω αυτό, θα το πω λίγο έτσι. Λοιπόν, οπότε, θερμά συγχαρητήρια και τι είναι τώρα τρομερά συγκινητικό για μένα. Για σας, άμα δεν τους ξέρετε, δεν είναι συγκινητικό, εντάξει. Αλλά αυτή είναι, το Γιάννη εγώ το ξέρω από το 2013. Και την Εύα την ξέρω κάποια χρόνια μετά που ήρθε. Και αυτή είναι νεαρά παιδιά, οι οποίοι πρακτικά φτιάξαν τη ζωή τους και ζουν τη ζωή τους και πορεύονται και ονειρεύονται με βάση το επιχειρηματικό μας μοντέλο. Και είναι πολύ συγκινητικό γιατί τους είχα δει και σαν καινούριο ζευγάρι και σαν, πώς το λένε, λίγο ζευγάρι έτσι που ψιλοσοβάρευε και τα λοιπά. Και όπως όλοι οι σχέσεις τέλος πάντων έχουν διάφορα κύματα, ξέρω και τα λοιπά. Και τέλος πάντων είναι πάρα πολύ συγκινητικό που ο Γιάννης πήρε τη σωστή απόφαση, πήρε το μεγάλο μονόμετρο, το πακέτο τέλος πάντων, της έκανε δώρο ένα πακέτο, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, ένα κουτί. Ωραία. Λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια. Την εκπαίδευση θα την κατεβάσω, γιατί θέλουν να κάνουν έκπληξη, να το πούν από εδώ, από εκεί, δεν ξέρω. Όχι, θα το κατεβάσω, είπα. Μήπως στάρετε τίποτα στον τοίχο τους. Μήπως στάρετε τίποτα στον τοίχο τους και το αυτό. Και εγώ το live αυτό τώρα θα το κατεβάσω ή θα το κάνω share στο, πώς το λένε, στο group το εσωτερικό ή θα το κρατήσω link του YouTube μυστικό. Θα δούμε τώρα, θα κάνω. Αυτά. Αλλά ήθελα έτσι να τους πούμε συγχαρητήρια όλοι μαζί. Είναι πολύ συγκινητικό. Αυτό. Άρα στο επόμενο συνέδριο θα είναι... Είπα να κάνετε κοινοποίηση στον τοίχο σας. Ναι, τα παιδιά που ξέρουν θα το πω δεν κάναν κοινοποίηση. Τι θες τώρα. Αν κάναν κοινοποίηση, εγώ φταίω. Γιάννη και Εύα, αν κάνατε κοινοποίηση, ήρθε η ώρα να την σβήσετε. Λοιπόν, αυτά. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Σαρώσαμε πάλι 150-160 άτομα. Η επόμενη Κυριακή είναι 18 του μήνα. Θα γίνει από το Inner Circle, από την κλειστή ομάδα και θα είναι μάλλον το τελευταίο live της χρονιάς. Γιατί λέω μάλλον, αποκλείεται την άλλη Κυριακή να κάνουμε γιατί είναι 25 και μετά δεν έχει άλλη Κυριακή χρονιά. Δεν ξέρω αν θα κάνουμε κάτι μεσοβδόμαδα κάποια στιγμή. Αλλά η Κυριακάτικη εκπαίδευση της επόμενης Κυριακής είναι η τελευταία κανονική Κυριακάτικη εκπαίδευση. Κλείνει το 2022. Πήγαμε πολύ καλά και
το κάτι που δεν έχω πει καθόλου σε αυτή την εκπαίδευση και που είχα στο νου μου να πω, αλλά λέω άσε να ξεκινήσουμε έτσι από Ιανουάριο, δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για μια τεράστια προοπτική που είναι η προοπτική του OGI Gifts. Γιατί όλα αυτά που λέμε τώρα, το OGI Gifts τα διπλασιάζει, τα τριπλασιάζει και τα τετραπλασιάζει. Αυτά. Γιάννη και Εύα, συγχαρητήρια. Γιάννη, μπράβο. Εύα, επίσης μπράβο. Αυτά. Γεια χαρά, θα τα σαρώσουμε όλα.